πραγματικά το θέμα είναι αρκετά ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον μπορώ να θα έλεγα, και θα το αναλύσουμε συζητώντας για ένα περιστατικό. Είναι ο ασθενής που έχει παχυσαρκία, σαχαρόδη διαβήτη και δυσλιπιδημία και όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, είναι κάτι το οποίο βρίσκουμε αρκετά συχνά. Θα τα χάρη στη δήλωση συμφερόντων μου. Πρόκειται λοιπόν για έναν ασθενή ηλικίας 48 ετών, καπνιστή, εδώ και 25 χρόνια με ένα πακέτο διμερισίως. Λόγω εργαστηριακού φόρτου έχει έντονο στρες και φτωχή διατροφή. Προσέρχεται για περιοδικό έλεγχο χωρίς καμία συνυλογία. Και είναι σύνηθες αυτό. Από τον εργαστηριακό έλεγχο έχει σαχαρόδη διαβήτη 210 mg αντιέλ σε δύο μετρήσεις. Και στη λήψη ιστορικού αναφέρει κόπωση, νυχτουρία, πολυουρία, τσιμπήματα στα πόδια και προβλήματα με τη στήση που τα απέδιδε στη βαριά εργασία και δεν τα δίνει καθόλου σημασία. Το τελευταίο εξάμηνο παρουσιάζει φούσκωμα όταν ανεβαίνει σκάλες χωρίς πόνο που το αποδίδει ότι τα κιλά του αυξήθηκαν κατά 5 το διάστημα αυτό. Ο ασθενής αυτός από την κλινική εξέταση διαπιστώνεται ότι έχει αρτηριακή πίεση 145 με 90 σε επανειλημμένες μετρήσεις και στο σπίτι. Η σφίξη είναι 84 ανά λεπτό. Το βάρος σώματος είναι 102 κιλά και το BMI 33 χιλιόγραμμα τετραγωνικό μέτρο επιφανείας σώματος. Από την ευρολογική εξέταση που πάντα πρέπει να κάνουμε σε όλους, έχουμε απουσία αντανακλαστικών κηδί του αχιλίου και ελάττωση εντοβάθειας θετικότητας. Κάναμε βιθοσκόπηση και βρέθηκε ότι υπάρχει αμφιστροπάθεια υποστρώματος σε ένα ασθενή που δεν ήξερε ότι έχει διαβήτη. Και αυτό είναι σύνηθες. Και το δεξιά και στο αριστερό και στο δεξιό οφθαλμό. Και τέλος από τα αγγεία έχει μη ψηλαφιτές σφίξεις στη ραχιά του ποδός και στην οπίστια κνημαία και φύσιμα στη δεξιά μυρία. Δώσαμε εξετάσεις στον ασθενή αυτόν και βλέπουμε ότι έχει ένα ζάχαρο πραγματικά 224 μιλιγκράμμα αντιέλ. Η γλυκοζωμένη όμως είναι 9,4. Η σχέση αλβουμίνης προς κρεατινίνη είναι 130. Οι τρασαμινάσεις είναι 58 και 72, η χοληστερόλη 210, τα τριγλυκερίδια 205, η HDL 36, LDL 134 mg HDL, υπολογίσιμη και όχι μετρήσιμη, η ουρία 45 mg HDL και η κρεατίνη είναι 1,1. Και βέβαια κάναμε καρδιογράφημα, το οποίο καρδιογράφημα το βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Για να μην σας παιδεύω, φαίνεται ότι υπάρχει Q στη 2, τη 3 και τη food. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει ένα παλιό έφραγμα μυοκαρδίου στο καρδιογράφημα, το οποίο ο ασθενής δεν κατάλαβε. Βέβαια, ο ασθενής δεν κατάλαβε το έφραγμα, γιατί όπως ξέρετε, πολλές φορές είναι ανώδυνα τα έφραγματα αυτά στους διαβητικούς ασθενείς. Έχουμε και λοιπόν και λέμε, τι έχει αυτός ο ασθενής. Έχει όλα αυτά, ας τα δούμε ένα-ένα. Και ας δούμε πρώτα αν πραγματικά έχει σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2. Όπως ξέρετε από τις οδηγίες που τέθηκαν τελευταία και από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία αλλά και από την Αμερικάνικη και αυτήν της Αμερικάνικης, λέει ότι για να πούμε ότι ένας ασθενής έχει διαβήτη θα πρέπει ή να έχει μια γλυκοζωμένη πάνω από 6,5 στην Ελλάδα. Αυτό συζητείται ακόμα, αλλά έτσι είναι. Μια γλυκόζης νηστείας πάνω από 126-8 νηστεία. Μια δοκιμασία ανοχής γλυκόζης με 75 γραμμέρια και μέτρηση πριν και 2 ώρες μετά και να έχει ζάχαρο 2 ώρες μετά πάνω από 200. Και τέλος, αν έχει συμπτώματα και έχει ένα ζάχαρο πάνω από 200, θεωρούμε δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να πούμε ότι ο ασθενής αυτός έχει σαχαρόδη διαβήτη. Τα έχει λοιπόν αυτά ο ασθενής μας, άρα έχει σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2. Υπέρταση. Σας είπα επανειλημμένως ότι παρουσιάζει μια πίεση που είναι πάνω από 145-90. Αυτή την παρουσιάζει και στο σπίτι. Όπως τα ξέρετε, πολύ καλύτερα από μένα οι διπερτασιολόγοι, ότι για να πούμε ότι κάποιος έχει πίεση πρέπει να έχει αυτές τις πιέσεις και πρέπει να τις έχει ήρεμα στο σπίτι και όχι στο ιατρείο, γιατί στο ιατρείο πολλές φορές η πίεση είναι υψηλότερη λόγω του συνδρόμου του άσπρης μπλούζας. Για να πούμε λοιπόν ότι ο ασθενής έχει υπέρταση, θα πρέπει η συστολική πίεση να είναι πάνω από 140, η διαστολική πάνω από 90 και αυτό το έβριμα έχει επιβεβαιωθεί με μια δεύτερη μέτρηση σε άλλη μέρα. Υπέρταση λοιπόν. Διαβητική νεφροπάθεια. Είπαμε ότι υπάρχει σχέση αλμπουμίνης με κρεατινίνη 130 mg και έχει ένα και με μετρήσιμο GFR, υπολογίσιμο μάλλον GFR, 75,94 ml ανά μινιούτ, ανά 1,73 τετραγωνικά μέτρα επιφανείας σώματος, σύμφωνα με τη μέθοδο MDRD. Αν δούμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται, τι σημαίνει με τη λευκοματινουρία, βλέπουμε ότι η φυσιολογική είναι κάτω από 30. Έχουμε μικρολευκοματινουρία όταν η σχέση είναι 30 με 300 και μακρολευκοματινουρία όταν η σχέση είναι πάνω από 300. Ο ασθενής μας λοιπόν βρίσκεται εδώ, έχει λοιπόν μικρολευκοματινουρία. Και από την άλλη μεριά, σύμφωνα με την
μεταστάτη κατά κτημόνων GFR, σύμφωνα με τα EPA, όχι και με την TRD, όμως είναι περίπου το ίδιο, λίγο μικρότερο με την TRD, βλέπουμε ότι ο ασθενής μας έχει μικρολεγχομετινουρία, λοιπόν έχει νεφρική βλάβη και έχει ένα GFR 74, δηλαδή βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο της νεφρικής ισόνιας, νεφρικής νόσου. Έχει λοιπόν διαβητική νευροπάθεια. Διαβητική νευροπάθεια, ήδη σας είπα, τον ιδιοθερμίατρος, ήδη υπάρχει βλάβες από το μάτι. Και τέλος, ας δούμε, ας έχει διαβητική νευροπάθεια. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα ασθενή ότι έχει διαβητική νευροπάθεια, ένα διαβητικό ασθενή ότι έχει διαβητική νευροπάθεια, θα πρέπει να έχει αρχικά συμπτώματα. Συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται κυρίως στις βραδινές ώρες είναι οι παρεστησίες που έχει, οι υπαισθησίες ή ο πόνος στα πόδια, ειδικά τις βραδινές ώρες. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει να έχει απουσία αντανακλάσεων και δει το αχιλίου ή του τονίου. Συνήθως το αχιλίου είναι το αυτό που εμφανίζεται πρώτο. Και τέλος, ενδυνάμει στην τζοβάτη αισθητικότητα, είτε αυτή γίνει με το διαπασόν των 128 MHz, είτε γίνει με το βίο στεσιόμετρο, που είναι ένα όργανο που μιλάει ποσοτικά την αντοβάθμιση αισθητικότητα. Ο ασθενής μας έχει δύο από αυτά, ίσως και κάποια συμπτώματα που τα λέει ανοιγμώδη, άρα έχει διαβητική νευροπάθεια. Και τέλος, στεφανιά νόσο, είπαμε ότι έχει ένα καρδιογράφημα, το οποίο είδατε, σας το ξαναδείχνω, ότι υπάρχει ένα κιού στη 2-3 και φούντ. Ετούς όμως ασθενής αυτός, λόγω και του συμπτώματος τα οποία έχει, το υποβάλαμε σε μια δοκιμασία κόπωσης και όπως βλέπετε, στα 6 λεπτά εμφάνισε δύσπνοια, τόσο του εστέ τη ΒΕΝΑ έως 4, που επανέλθω στο φυσιολογικό στην αποκατάσταση. Το εκοκαρδία ήταν το διατεγματικό, ήταν φυσιολογικό και στον ασθενή εκτελέσαμε τη σταφανιογραφία. Εδώ βλέπετε στην σταφανιογραφία, όπου βλέπετε στον πρόσθετο κατιόντα κλάδο μια στένωση επιτεταμένη, το σημείο αυτό. Άρα, ο ασθενής έχει και στεφανιά νόσου. Τι κάνουμε? Καταρχάς, πρέπει να βάλουμε στόχους θεραπείας. Πώς θα αντιμετωπίσουμε, τι στόχους έχουμε για αυτόν τον ασθενή? Σύμφωνα με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, τις τελευταίες οδηγίες που δόθηκαν το Φεβρουάριο του 2022, ο επιδιωκόμενος στόχος είναι μια γλυκοσμένη κάτω από 7. Για να επιδευτεί αυτό, θα πρέπει η γλυκόζη νηστείας να είναι κάτω από τα 130 και η μεταγευματική κάτω από 180. Μπορούμε να θέσουμε και αυστηρότερους στόχους, ειδικά σε ορισμένους ανθρώπους, και θα σας πούμε ποιοι είναι αυτοί. Εκεί όμως η μεταγευματική γλυκόζη πρέπει να είναι κάτω από 140 και η γλυκόζη νηστείας κάτω από 110. Θα πρέπει να επιδιώξουμε τη σωστή ρύθμιση και να την συνεχίσουμε αυτή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ασθενούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες, αλλά κυρίως με τη UKPDS, ότι μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών μικροαγγειοπάθειας κατά κύριο λόγο και μακροαγγειοπάθειας κατά δεύτερο. Λέμε λοιπόν ότι θέλουμε μια γλυκοσμένη κάτω από 7, αλλά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς μπορεί να ζητήσουμε ακόμα και χαμηλότερη γλυκοσμένη, αν οι κίνδυνοι που δυνητικά συζητήσουν με υπογλυκημία είναι λίγοι, αν η διάρκεια νόσου είναι σύντομη, αν το προσδόκιμο συζήτηση είναι μακρύ, αν δεν υπάρχουν συνοσηρότητες, αν δεν έχουμε καθυστερημένες υγειακές επιλογές και αν ο ασθενής μπορεί να τα εφαρμόσει αυτά, και βέβαια από την άλλη μεριά, αν έχουμε πόρους. Όλα αυτά λοιπόν στους ασθενείς συζητάμε ότι θα πρέπει να έχει μια γλυκοσμένη ίωση του 7 ή και καμηλότερη από αυτήν. Και τι θα κάνουμε? Εδώ βλέπετε τις τελευταίες οδηγίες της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας το Φεβρουάριο, όπως σας είπα, του 2022, όπου λέμε το εξής, ότι σε ένα ασθενή που έχει εγκατεστημένη ασκληρωτική νόσο, όπως είναι ο ασθενής μας, ή έχει χρόνια νεφρική νόσο, ή έχει καρδιακή ανυπάρκεια μειωμένο κλάσμα εξώθησης, τον ασθενή αυτό ξεκινάμε με τη φορμίνη. Με τη φορμίνη, η οποία θα την πάρουν όλοι οι ασθενείς εκτός αυτοί που έχουν αλλεργία ή έχουν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια από αυτήν ή εμφάνισαν ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη στιγμή που την πήραν. Και βέβαια, αν η γλυκοσμένη είναι πάνω από 1,5% του επιδιωκόμενου, που εδώ είναι, τότε θα συνεχίσουμε με δύο φάρμακα μαζί. Εάν είναι πάνω από 10% η γλυκοσμένη, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσουμε να βάλουμε και ισουλίνη. Εδώ λοιπόν έχω έναν ασθενή, ο οποίος έχει την ασκληρωτική νόσο, έχει μια γλυκοσμένη πάνω από 1,5% του στόχου. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με διπλή αγωγή. Και τώρα ποια θα είναι η διπλή αγωγή? Εάν προεξέχει η αθεροσκλεροτική καρδιακή νόσος ή έχει υψηλό κίνδυνο για να εμφανίσει, τότε στον ασθενή αυτόν θα χορηγήσουμε GLP-1. Με εβδομαδιαίο κατά κύριο λόγο, μπορεί να είναι και ημερήσιο, αλλά συνήθως προτιμούν το εβδομαδιαίο, γιατί γίνεται μια φορά την εβδομάδα, εξ' το λέει και ο λόγος. Και αν μετά από τρεις μήνες ο ασθενής δεν
δεν επιτευχθεί ο στόχος, ότι προσθέτουμε το δεύτερο φάρμακο που είναι το SGLT2, όπως βλέπετε εδώ. Εάν έχει καρδιακή ανεπάρκεια, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ πλέον ξεκινάμε με ένα SGLT2 που έχει αποδείξει ότι σε καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο ή και εξασθενήτικη και διατηρούμενο κλάσμα εξώθησης μπορεί να βοηθήσει. Και όπως αν δεν ρυθμιστεί, θα προχωρήσουμε την GLP-1. Και στην τρίτη περίπτωση, αν προεξάρχει η χρόνια νεφρική νόσος, εκεί αν υπάρχει χρόνια νεφρική νόσος με λευκοματουρία πάνω από 200 ή χρόνια νεφρική νόσος χωρίς λευκοματουρία, αλλά ένα GFR κάτω από 60, τότε σε αυτήν την περίπτωση αυτή ξεκινάμε με ένα SGLT2 και στη συνέχεια, αν δούμε ότι δεν επιτυχάνουμε το στόχο, προσθέτουμε ένα GLP-1. Άρα λοιπόν εδώ, στον ασθενή, ξεκινάμε με ένα συνδυασμό με τη φορμίνηση και GLP-1 και βλέπουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Τι διαφέρουν τα SGLT2 από το GLP-1. Όσον αφορά τη μείωση της γλυκοζωμένης αιμοσφαιρίνης, τα GLP-1 έχουν ισχυρότερα από ότι το SGLT2. Όσον αφορά το βάρος, τα GLP-1 είναι ισχυρότερα από ότι το GLP-2. Στη στεφανία όνος, στην ασυλλητική νόσο, έχουν μεγαλύτερη ένδειξη τα GLP-1 από το SGLT2 και αυτό έχει την ένδειξη, αλλά καλύτερα έχουν τη GLP-1. Στην καρδιακή ανεπάρκεια τα πράγματα είναι αντίθετα. Πρώτα τα SGLT2 και δεύτερα τα GLP-1. Και στη χρόνια νεφρική νόσο πάλι τα πράγματα είναι αντίθετα. Πρώτα τα SGLT2 και μετά τα GLP-1. Και εδώ το σημαντικό, ότι το ένα SGLT2 είναι περός, ενώ το άλλο είναι υποδόριο. Έτσι λοιπόν στον ασθενή μας, δώσαμε σωστή διατροφή που είχε στο στόχο την απώλεια βάρους, άσκηση που είναι σημαντική και λέμε ότι ο κάθε ασθενής μας θα πρέπει να ασκείται τουλάχιστον μισή ώρα με 3/4, αν όχι καθημερινά μέρα παραμέρα, και το σημαντικό και σημαντικότατο διακοπή του καπνίσματος. Από την αγωγή, όπως βλέπετε από αυτά που έχουμε στις φαρέτρες μας, προτιμήσαμε τη μετφορμίνη και το GLP-1 εβδομαδίως. Στην υπέρταση, είπαμε ότι επανειλημμένως υπάρχει μια πίεση της τάξης του 145/90, άρα πρέπει ο ασθενής να πάρει ένα φάρμακο. Τι φάρμακο θα πάρει? Καταρχάς, οι στόχοι, σύμφωνα με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, σε άτομα πάνω από 65 ετών είναι μεταξύ 130 και 139. Σε άτομα γλυκότερα από 65 ετών, που να φτάσουν και κάτω από 130, όχι μόνο κάτω από 120. Η διαστολική πίεση κάτω από 80. Και βέβαια, στο διαβήτη, το ξέρουμε όλοι, συνήθως ένα φάρμακο δεν φτάνει για να πετύχει το στόχο. Συνήθως χρειαζόμαστε 2 ή 3 φάρμακα, και αυτό το δείχνουν όλες αυτές οι μελέτες που σας παραθέτω. Θέλουν 2 ή 3 φάρμακα για να πετύχουν. Ποια φάρμακα? Τα βλέπετε εδώ. Συνήθως χρειαζόμαστε συνδυασμούς που είναι αλφα-μέα ή αποκλειστές, όχι τα δύο μαζί, δεν τα προτιμούμε, μαζί με ανταγωνιστή ασβεστίου ή διουρητικό, οι κύριοι συνδυασμοί. Και πάμε στην τηλεπιδεμία. Δώσαμε, είδαμε τους στόχους, είδαμε μάλλον τι επίπεδα έχει ο ασθενής μας, πάνω από 210 χολυστερόλη, HDL-36, τριγλυκερίδια 205 και υπολογίσιμη LDL-134. Και το αφορά αυτό που θα κάνουν, πρώτα τα γενετικά φέτα και δεύτερον φάρμακα. Στόχοι. Οι στόχοι στον δικό μας διαβητικό ασθενή είναι ότι είναι ένα άτομο πολύ υψηλού κινδύνου, γιατί έχει εγκαταστημένη καρδιακιακή νόσο. Το ίδιο θα θεωρήσουμε και έναν άτομο που έχει νεογνωρίνη νεφρική νόσο με λευκοματουρία πάνω από 300 ή ένα GFR κάτω από 30. Εδώ λοιπόν θέλουμε μία LDL κάτω από 55. Αν ο ασθενής ήταν υψηλού καρδιακιακού κινδύνου, που είναι το άτομο που έχει ένα ζαχαρό διαβήτη πάνω από 10 χρόνια και ένα ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η ηλικία, το κάπνισμα, η υπέρταση, η δισλιπιδημία, το θετικό οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιακής νόσου, τότε θέλουμε επίπεδα LDL κάτω από 70. Και τέλος, αν είναι μέτρο καρδιακιακού κινδύνου, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς που είναι νέα άτομα με ζαχαρό διαβήτη και με ζαχαρό διαβήτη κάτω από 10 χρόνια, χωρίς παρεμίζοντες παράγοντες κινδύνου, τότε μιλάμε ότι η LDL πρέπει κάτω από 100. Αυτή είναι η στόχη μας και αυτούς θέλουμε να πετύχουμε και γι' αυτό μιλάει και η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία για το ζαχαρό διαβήτη. Δεν μένουμε όμως μόνο εκεί. Θα πρέπει να δούμε και σαν στόχο και την non-HDL χολυστερόλη, δηλαδή την ολική χολυστερόλη μείον τη HDL χολυστερόλη. Είναι ο δεύτερος στόχος, αφού πετύχουμε τον πρώτο. Αντικατορπίζει όλες τις αθερογόνες λιποπροτείνες και έχει ισχυρή σχέση με κίνδυνο καρδιακιακών επεισοδίων. Ο στόχος λοιπόν αυτός είναι ο στόχος της LDL συν 30, δηλαδή κάτω από 85, κάτω από 100, κάτω από 130.
Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε είτε με μείωση της LDL χολεστερόλης είτε και με μείωση των τριγλυκερίδιων. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα ασθενή, ο οποίος έχει δυσλιπιδημία, όπως την έχουμε δει προηγουμένως, και ο οποίος χορηγούμε στατίνη σε υψηλή δόση ή και σε διασμοσύνη σε υψηλή δόση. Εάν δεν επιτύχουμε το στόχο της LDL, τότε ισχυροποιούμε τη δόση στατίνης ή χρησιμοποιούμε συνδυασμό στατίνης με εζετιμίμπη. Και αν πάλι δεν επιτύχουμε το στόχο της LDL, πάμε σε άλλα φάρμακα, όπως είναι η PCSK9, που δίνονται ανά δεύτερη εβδομάδα. Τώρα, αν επιτύχουμε το στόχο της LDL, με τη στατίνη μόνο, και θα κοιτάξουμε τι γίνεται με τον στόχο την non-HDL χολεστερόλη. Εκεί λοιπόν έχουμε υψημένα τριγλυκερίδια σε ασθενή υψηλού κινδύνου, τότε όπως είναι και ασθενής μας, δεν έχει βέβαια υψηλά η HDL, υψηλή τριγλυκερίδια. Σε αυτό να στείλει λοιπόν, μετά την χορήγηση στατίνης και ζετιμίδης, δίνουμε είτε φθενοφυβράτη, είτε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Όταν πετύχουμε το στόχο της LDL, και δεν έχουμε και έχουμε υψηλή non-HDL χολεστερόλη. Έτσι, στον ασθενή μας λοιπόν, ο οποίος είχε υψηλή χολεστερόλη, χορηγούσαμε ατροφοστατικά και είχε και πλέον και στεφανία νόσο, αποδεδειγμένη έγινε και αγκιοπλαστική, όπως θα δούμε. Λοιπόν, χορηγούσαμε ατροφοστατίνη 40 μιλιών, σύνδεση τιμήμη 10 μιλιγράμμ. Θέλω να δούμε άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις που πιθανόν να υπάρχουν για τον ασθενή μας. Έχει λοιπόν καρδιαγγειακή νόσο. Είπαμε ότι υπάρχει η στένωση που υπάρχει. Τι γίνεται με τη σεξουαλική δυσλειτουργία του και τι γίνεται με τη λιπόδη δίθυση του ύπαρου. Ας πάμε όμως πρώτα στην καρδιαγγειακή νόσο. Κάναμε αγκιοπλαστική, το θυμάστε το αγκείο. Εδώ βλέπετε πώς έχει ανοίξει με την τοποθέτηση του στέντου. Έτσι λοιπόν ο ασθενής μας πήρε μετφορμίνη 1700 μιλιγράμμ. Η διαγωγή του ήταν μετφορμίνη 1700 μιλιγράμμ. GLP-1 σε εβδομαδιαία χορήγηση. Χορήγηθηκε ένα σταλφαμέα, ατροφοστατίνη 40 μιλιγράμμ, σύνδεση τιμήμη 10 μιλιγράμμ, ασπιρίνη 100 μιλιγράμμ και κλοπιδογρέλη 75 μιλιγράμμ. Πετύχαμε αποτέλεσμα. Στους 3 μήνες επάνω, στο δεξί μέρος της οθόνης, όπως το βλέπετε, στο αριστερό όπως το βλέπετε εσείς, είναι οι τιμές που πετύχαμε μετά από 3 μήνες και δεξιά είναι οι τιμές που έχει, συγγνώμη, οι τιμές που είχε όταν ήρθε σε εμάς. Τι βλέπουμε λοιπόν, ότι το βάρος σώματος μειώθηκε αρκετά, το 102.92, το BMI λογικά είναι μειωθεί, όχι όμως, γι' αυτό τα έχουμε κίτρινα, δεν πετύχαμε τους στόχους, μειώθηκαν όμως. Η πίεση μειώθηκε, δεν φτάσαμε στο στόχο μας. Το ζάχαρο μειώθηκε, δεν φτάσαμε στο στόχο. Η γλυκοσμένη μειώθηκε, δεν φτάσαμε στο στόχο. Αυτό που φτάσαμε ήταν η LDL. Ο συνδυασμός ατροφοστατίνης με εζετιμίνη στη δόση που δώσαμε έφτασε την LDL στο 50 mg. Τι κάνουμε, κρατάμε τη μεθφορμίνη και το GLP-1 και προσθέτουμε ένα SGLT2 όπως έδειξαν και οι οδηγίες. Προσθέτουμε διορητικό στο αλφαμέα, θα μπορούσαμε να το δούμε αδεγωνιστή ασβεστίου, προσθέσαμε διορητικό εμείς. Ατροβασθενή 40 σύνδεση τιμή 10 την οποία έπαιρνε και είχαμε πετύχει το στόχο και ασπιρίνη και κλωδιοβρέλη όπως είχαμε δώσει. Αποτέλεσμα, μετά άλλους 3 μήνες. Το βάρος σώματος έπεσε στα 85 μιλιγράμμ, το BMI φτάνει κάτω από 27 που το θέλουμε, η πίεση πλέον έχει γίνει σωστή, το ζάχαρο νηστείας είναι πλέον καλό, η γλυκοσμένη είναι 6,8 και η LDL είναι 52. Τι κάνουμε με άλλα δύο που ίσως τα πέρασε έτσι γρήγορα, που είναι πρώτον η λιπόδης διήθηση του ύπατος και δεύτερον είναι η σεξουαλική δυσλειτουργία. Και πάμε πρώτα στη λιπόδης διήθηση του ύπατος. Λέμε λιπόδη διήθηση στον ασθενή αυτόν γιατί όπως είδατε έχει κάποιες τρασαμινάσεις πάνω από το φυσιολογικό. Στον ασθενή αυτό υποψιαζόμαστε τη λιπόδη διήθηση, μπορούμε να κάνουμε ένα υπέρηχο για να δούμε αν πραγματικά έχει λιπόδη διήθηση και το ερώτημά μας είναι αν έχουμε φτάσει στο επόμενο στάδιο που είναι η μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα. Οι τρασαμινάζες δεν λένε τίποτα, υπάρχουν πραγματικά και στη λιποδίδηση και στη μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα. Δεν θέλει χρόνο η μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα. Ξέρετε ότι η μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα που χαρακτηρίζεται από τη φλεγμονή στο ύπαρ, χαρακτηρίζεται από την ίνωση και μπορεί ακολούθως να εμφανίσει ως ασθενής κύρωση και ίσως και ένα καρκίνωμα υπατοκαιρικό ή μη αντιροπούμενη κύρωση. Είναι μια, παλιά το λέγαμε αυτό,
άγνωστου αιτιολογίας κύρωση. Ενώ δεν είναι έτσι, είναι πραγματικά το μεγάλο ποσοστό είναι η μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα που εμφανίζουν και οι διαβητικοί μας. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε στον ασθενή αυτό είναι ξέχωρα που θα του δώσουμε ένα υπέρχο να δούμε αν υπάρχουν ευρήματα από τον υπέρχο λιπόδους διήτησης. Μπορεί να του δώσουμε να υπολογίσουμε κάποιο σκορ το πόσο και κατά πόσο είναι υψηλός η πιθανότητα να εμφανίσει στεατοϊπατήτιδα και βασικά να κάνουμε ένα ελαστογράφημα, μια ελαστογραφία που είναι ένα ειδικό υπέρχο με το οποίο θα δούμε αν υπάρχει ίνωση. Και βέβαια το τελικό ίσως χρειαστεί να τον παραπέμψουμε για να γίνει βιοψία ή έπατος για να επιστωθεί αυτό. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε με όλα αυτά. Υπάρχει απάντηση, ποια είναι η θεραπεία που μπορεί να μας βοηθήσει. Υπάρχουν μελέτες αρκετές τόσο με τη βιταμίνη ε, όσο με το ψυχολογικό οξύ, τούτης όμως δεν είναι αποδεδειγμένο ότι θα μας βοηθήσουν. Υπάρχουν μελέτες τελευταία τόσο με τα GLP-1, τα δευμαδιαία, όσο και, και τη λιραλουτίδη, που δείχνουν ότι υπάρχει βελτίωση και μάλιστα υπάρχει και υποστροφή, αναστροφή της νόσου, υποστροφή της νόσου. Και βέβαια έχουμε αρκετά ευρήματα με την βιογλυκαζόνη, που δείχνει και αυτή ότι πραγματικά μπορεί να μας βοηθήσει στη λιπόδη διήθηση του ύπατος. Και πάμε με το θέμα της σεξουαλικής λειτουργίας. Είναι κάτι, το ξέρετε, το οποίο δεν το συζητάμε. Εμείς δεν το συζητάει ο ασθενής. Προχθές είχα μια ασθενή στο ιατρείο μου, η οποία με πήρε τηλέφωνο η γυναίκα για να μου πει ότι υπάρχει πρόβλημα, το οποίο δεν το λέει ο ασθενής, ντρέπεται να το πει, δεν ξέρω τι κάνει. Πρέπει λοιπόν να ρωτάμε τους ασθενείς. Πολλές φορές το λένε, λίγες φορές το λένε, πολλές φορές πρέπει να το βγάλουμε, αν και κατά πόσον υπάρχει ανεπάρκεια στήσης στον ασθενή μας. Και θα πρέπει να το συζητήσουμε μαζί και να δούμε αν αυτό είναι ψυχογενές ή οργανικό. Μπορεί να είναι και ψυχογενές. Θα πρέπει λοιπόν για να θεωρήσουμε ότι είναι ψυχογενές, θα πρέπει να υπάρχει στήση, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες. Να υπάρχει στήση δεν είναι εύκολο με άλλον σύντροφο, που και αυτό δεν είναι εύκολο να το συζητήσουμε με τον ασθενή. Να υπάρχει στήση όταν βλέπει κάποιο συντηλώσει κάτι σεξουαλικού περιεχομένου εικόνες. Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι ψυχογενές. Αν δεν είναι έτσι, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με τη χορήγηση ενός φαρμάκου που αναστέλει την πέντε φόσφορος διεστεράση, όπως την ταλταφανίλη ή την πενφανίλη. Και εφόσον έχουμε αποτέλεσμα, βέβαια στον ασθενή μας θα προσέξουμε να μην παίρνει νητρόδι, γιατί τα νητρόδι αντεδείκνεται στους ασθενείς που παίρνουν. Μάλλον τα φάρμακα αυτά αντεδείκνουν στους ασθενείς που παίρνουν νητρόδι, γιατί τα νητρόδι πρέπει να τα πάρει εδώ, πρέπει να τα πάρει. Και βέβαια, αν δεν έχουμε ανταπόκριση ή αν θέλει να ακούσει μια δεύτερη γνώμη, το στέλνουμε σε έναν γιατρό που ασχολείται με αυτά, είτε αυτός είναι ψυχίατρος, είτε αυτός είναι ουρολόγος. Ψυχίατρος για το θέμα της ψυχογενούς, ουρολόγος όταν είναι οργανικό. Και εκεί πλέον υπάρχουν ενδοπαιϊκές ενέσεις, είτε οι ενδοπαιϊκές προσθέσεις. Βοηθούν σας για το, αυτό που ζητούμε πάντα, όχι με αυτά, αλλά με τα προηγούμενα που είπα, αυτό που ζητάμε να κάνουμε να υπάρχει ποιότητα ζωής στον ασθενή. Και η ποιότητα ζωής είναι και η σωστή σεξουαλική ζωή. Εδώ εγώ τελείωσα.